ένα inclination του βραχιονίου στέφου, που ήταν 155 μοίρες, μισή σφαίρα διαμέτρου 36-42 χιλιοστών, που έχουν αναφερθεί ήδη τα πλεονεκτήματά του. Η πρόθεση γραμμών ήταν μια πραγματική επανάσταση, η οποία έφερε αναπούξη στον πόνο, η οποία αποκατέστησε την κίνηση. Όμως, τα προβλήματά της κυρίως ήταν η περιορισμένη εξωστροφή και παραμένει η περιορισμένη εξωστροφή. Ότι πολλές φορές έχουμε καλή πρόσθεση ακάμψη, αλλά η απαγωγή δεν είναι τόσο φορές τόσο καλή. Και βέβαια το notching, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό αρθροπλαστικές τύπου γραμμών. Επίσης, πολλές φορές έχουμε συναντήσει έναν τέτοιο νόμο με τα χειρουργικά, είναι από πολύ μεγάλη επιμήκυση στην οποία δίνουμε την πρόθεση γραμμών. Πολλές φορές έχουμε δει προβλήματα από το βραχιόνιο πλέγμα και ότι θυσιάζουμε, πολλές φορές θυσιάζουμε μεγάλο οστικό υπόστρωμα από τα ογκώματα. Στην πορεία κάναμε μερικές modifications, όλη την καθημερινή μας τεχνική. Προσπαθήσαμε να βάλουμε λίγο την κεφαλή λίγο πιο χαμηλά, να αυξήσουμε λίγο το τίρ για να αποφύγουμε προβλήματα του notching. Όμως, το lateralization λοιπόν, γιατί, πού, πώς και πότε θα κάνουμε lateralization. Είναι ερωτήματα τα οποία έρχονται και το γιατί είναι πιθανότητα για να βοηθήσουμε και για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την κινητικότητα, να μειώσουμε τα ποσοστά του notching και βέβαια να μεταφέρουμε προς τα έξω το κέντρο περιστροφής. Γιατί πλέον οι όλες οι αρθροπλαστικές έχουν αποδειχθεί ότι είναι καλύτερο να έχουν ένα balance προς το εξωπίστιο balance. Δηλαδή, ο ένας οστρογγύλος και ο υπακάθρος ο οποίος υπάρχει να διατηρούνται και βέβαια σε όλες τις περιπτώσεις υποστηρίζεται πλέον να κάνουμε και αποκατάσταση και του υποπλατείου. Ένα τέτοιο balance έρχεται καλύτερα όταν κάνουμε lateralization του κέντρου περιστροφής. Πώς? Υπάρχουν τρεις σχολές ουσιαστικά και μία τέταρτη κλίμακα που αναφέρθηκε και πριν. Ο Ζιλ Βάς μιλάει ότι θα πρέπει να κάνουμε lateralization στο βραχιόνιο, έχοντας κάνει σχεδιασμό του αυτού του STEM, αλλά το STEM το οποίο βρίσκεται on-lay, βρίσκεται εκτός η πρόθεση η οποία βάζουμε για την ανάσταση. Και μάλιστα μπορούμε να κάνουμε lateralization αλλάζοντας τόσο το inclination από 155 φτάνοντας μέχρι και 135, και όσο μειώνεται η γωνία τόσο πιο πολύ lateralization κάνουμε. Αλλά εάν δούμε εδώ χαμηλά, είναι ότι όσο πιο έκεντρα το κουτουθούμε, τόσο πιο lateralized αυτό μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν έχουμε δύο τρόπους να κάνουμε lateralization πάνω στο βραχιόνιο. Τα πιθανά πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε είναι ότι βελτιώνεται η λειτουργία του δελτοειδούς, έχουμε καλύτερη εξωστροφή, διατηρείται όλο το οστικό υπόστρωμα των ογκωμάτων, έχουμε σίγουρα λιγότερη αλλαγές στην αισθητική παρουσία του ώμου, διατηρείται αυτή η στροφιλάδα του ώμου, πράγματα τα οποία υποστηρίζονται από δύο μελέτες, μία είναι από τον Νίτσμπολ, από τον Καναδά και βέβαια από την ομάδα του Ζιλ Βάς και ο Λάντερ Μονοκλήσου με πρώτο συγγραφή. Όμως, επειδή κάνουμε lateralization και δεν κάνουμε τόσο πολύ distalization, δεν πηγαίνει προς τα κάτω, μετατρέπει προς τα κάτω, η απαγωγή πολλές φορές μπορεί να υπάρξει ένα πρόβλημα, γιατί μπορεί να υπάρξει impeachment του μήδωνου βραχιονίου ογκώματος κατά την απαγωγή με το ακρόμιο. Και βέβαια, τι γίνεται στις περιπτώσεις που έχουμε αλλοιώσει στην ομοκλήνη. Ο Φρανκ ήρθε να μιλήσει και να πει ότι χρησιμοποιεί 135 μοίρες βραχιόνιο μόσχευμα και βέβαια κάνει lateralization χρησιμοποιώντας 3/4 σφαίρα. Ουσιαστικά όμως το κέντρο περιστροφής δεν είναι σε επαφή με το κόκαλο, αλλά είναι προς τα έξω και όλα τα φορτία, ο τρόπος με τον οποίο περνάνε τα φορτία, οι δυνάμεις διάκρισης του δελτοειδούς αυξάνονται και οι συνισταμένοι τους δεν γίνονται δυνάμεις συμπίεσης, αλλά γίνονται δυνάμεις διάκρισης, με αποτέλεσμα και ο ίδιος ο Φράγκη να έχει παρατηρήσει σε μια πρόσφατη δημοσίευσή του loosening της ομοκλίνης. Και έρχεται λοιπόν ο Κουαλό να μιλήσει για το BioRSA, προσθέτει το φυσικό υπόστρωμα, σε το οποίο θα δούμε τις διαφορετικές του λειτουργίες οι οποίες μπορούν να γίνουν. Ο οποίος επίσης μιλάει και το οποίο έχουμε δει και εμείς στην κλινική, 100% πόρωση του οστικού σχέματος, το οποίο τοποθετούμε πίσω από την ομοκλίνη. Πώς και γιατί. Ο πρώτος ο Κουαλό μίλησε για ένα κύλινδρο ο οποίος ήταν συμμετρικός. Ωστόσο, σήμερα δεν τοποθετούμε τόσο συχνά συμμετρικό, αλλά τις περισσότερες φορές ασύμμετρο.
το εξόδου της κεφαλής και παίρνουμε με αυτό το ειδικό μαθηματική φρέζα, παίρνουμε τον κύλιτρο, σχηματίζουμε τον κύλιτρο αρχικά και ουσιαστικά μπορούμε να πάρουμε ένα κύλιτρο ο οποίος είναι ασύμμετρος. Και για ποιο λόγο να πάρουμε ασύμμετρο και όχι συμμετρικό. Και επίσης βέβαια κάτι άλλο το οποίο υπάρχει πλέον θέση ένα specific instrumentation και κάθε στιγμή μπορεί να κάνει ένα προεκλογικό σχεδιασμό για το πού και πώς και γιατί θα πάρουμε ασύμμετρο, πόσο ασύμμετρο και τι θα γίνει το entry point της, στην ομογλύνη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα την οποία την έμαθα από τον ίδιο τον Πουαρό σε ένα κλειστό κόρς. Ο Πουαρό μιλάει γιατί να πάρουμε ασύμμετρο πλέον bone graft. Όταν κάνουμε μια ολική αυτοπλαστική, αυτό είναι το inclination, η κλίση δηλαδή της ομογλύνης, την οποία είναι η καθολική κλίση της ομογλύνης. Όταν εμείς πάμε να πάρουμε όμως, και αυτή εδώ πέρα είναι η ολική κλίση της ομογλύνης, την οποία είναι γνωστή με τη βήτα γωνία, δηλαδή που είναι 26 μήνες. Όταν πάμε να πάρουμε όμως μια ανάσταση καθοπλαστική, δεν χρησιμοποιούμε όλη την ομογλύνη, αλλά το base plate μπαίνει στο κάτω μισό της ομογλύνης. Άρα λοιπόν εκεί στο μπαλό μιλάει για ένα inferior inclination, το οποίο δεν είναι 26 μήνες, αλλά είναι 40 μήνες. Μπορούμε λοιπόν σε ένα τέτοιο ασθενή με μια αρθροπλαστική ανάστροφη χωρίς να χρησιμοποιήσουμε ένα bone block από πίσω να διορθώσουμε αυτό το inclination έτσι ώστε να αποφύγουμε να έχουμε οστεόλυση μετά και να αποφύγουμε να έχουμε οποιοδήποτε νότσινγκ. Στην καλύτερη λοιπόν αυτή περίπτωση που είναι η δικιά μας περίπτωση από την κλινική το global inclination μετεχειρητικά στο ίδιο ο ασθενής ενώ ήταν 26 έγινε 14 και το inferior inclination είναι 20 μήνες δηλαδή έχουμε superior inclination σε αυτόν τον ασθενή 20 μήνες προς τα πάνω. Δεν είναι τίτε προς τα κάτω η ομογλύνη, αλλά δεν έχουμε καταστώσει να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε για να μην έχουμε νότσινγκ στο μέλλον. Και βέβαια θα έχουμε νότσινγκ over time, θα έχουμε μειωμένη προσαγωγή, απαγωγή και βέβαια στροφή. Και αυτή είναι η ασθενή. Και το νότσινγκ το οποίο είναι μετά από 36 μήνες. Άρα λοιπόν για την διόρθωση ας πούμε, του inclination, ένας πολύ καλός προεκτηρητικός σχεδιασμός που είναι το σύστημα του Inclinator 9. 15 μήνες λοιπόν έχουμε ολικό inclination της ομογλύνης, με 20 μήνες θα είναι το inferior inclination. Και αφού βάλουμε λοιπόν με προεκτηρητικό σχεδιασμό ένα ασύμμετρο bone block, μεταχειρητικά είναι 0. Νομίζουμε λοιπόν ότι έχουμε κατορθώσει αυτό το οποίο θα θέλαμε, να διορθώσουμε αυτή τη την προς τα πάνω κλίση, το οποίο έχουν πάρα πολλοί ασθενείς, το έχουν rotator cuff arthropathy και έχουμε δει ότι σε αυτούς τους ασθενείς η προς τα πάνω κλίση της ομογλύνης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Άλλους λόγους για τον οποίο θα κάνουμε lateralization χρησιμοποιώντας bone block και πολλές φορές ασύμμετρο bone block είναι οι γλίνες, οι μειωστικά ελλείμματα, δίτα δίρ και σε κατά τζίλβαλς, όπου σε αυτές τις σε αυτές τις περιπτώσεις το superior inclination είναι 5 μήνες, αλλά όμως η οπτική του ρετροπέστων είναι 24 μήνες από τον ασθενή. Άρα λοιπόν αυτό το ασθενή που έχει ένα ακέραιο στροφικό πέταλο, πιθανότατα μια ολική αρθροπλαστική θα αποτύχει, γιατί η οπτική κλίση είναι 24 μήνες, είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο των 20 μοιρών, 18 με 20 μοιρές που λέμε και στο Dilbar, έχει ένα στατικό πίστη υπεξάρτημα όμως. Κάνοντας λοιπόν ένα προεκτηρητικό σχεδιασμό με μια ολική αρθροπλαστική, πλέον το κενό το οποίο υπάρχει πίσω και θα μπορέσουμε δηλαδή κάνοντας φρεζάρισμα να διορθώσουμε αυτό το κενό και το πίσω επεξάρτημα. Πιθανότατα όχι. Άρα λοιπόν κάνουμε ένα προχειρητικό σχεδιασμό με ένα ασύμμετρο bone block το οποίο δεν τοποθετείται πλέον στο οριζόντιο επίπεδο για να διορθώσουμε αυτό το πίστιο ρετροβέρσιο το οποίο έχει ομοκλίνε. Και το τελικό αποτέλεσμα, η inclination σε αυτόν τον ασθενή 2,5 μοίρε και ρετροβέρσιο 3 μοίρε με την ανάσταση του πλαστική και τοποθέτηση by RSA ασύμμετρο. Άρα λοιπόν το κλινόιτ lateralization μπορεί να προσφέρει καλύτερη κινητικότητα θεωρητικά, καλύτερη σταθερότητα θεωρητικά, καλύτερο γνώση, να διορθώσει όλα τα προβλήματα τα οποία έχουμε στην ομογλύνη με τις αλλοιώσεις που έχουμε στην ομογλύνη και να μιλάμε καλύτερο σωστικό αποτέλεσμα. Ουσιαστικά αυτό είναι αλήθεια. Ερχόμενος λοιπόν μια μελέτη η οποία τρέχει αυτή τη στιγμή, 52 ασθενείς, 21 ασθενείς στην κλασική γραμμό, 11 ασθενείς lateralization μόνο στο βραχιόνι, όπως μιλάει ο Bill Barnes, 10 ασθενείς lateralization μόνο στην ομογλύνη με την Barber Shake και χρησιμοποιώντας την κλασική γραμμό όπως υποστηρίζει ο Πουαλό, και 10 ασθενείς με lateralization παντού. Lateralization και στο βραχιόνι και στην ομογλύνη. Βλέπουμε βέβαια όμως η μελέτη είναι σε εξέλιξη, γιατί η γραμμότητα έχει πολλά χρόνια follow-up, ενώ οι ασθενείς οι οποίοι έχουν και στα δύο lateralization ακόμα στον 1,5 χρόνο. Τα πρώιμα όμως αποτελέσματα δείχνουν ότι η πρώτη διακάμψη έχει τεράστια διαφορά. Επίσης, η πρώτη στροφή, ο Ζιλβάρτ φαίνεται να έχει δίκιο, αλλά και στα δύο lateralization φαίνονται ότι
ότι δουλεύουν πάρα πολύ καλά και πετυχαίνουμε την ειδικότητα που βλέπουμε σε ανατομικές αρθροπλαστικές, όμως πλέον με τις ανάστατες αρθροπλαστικές. Τα σκορ βέβαια όμως δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά επί του παρόντος και δεν έχουν καμία στατιστική διαφορά στις τέσσερις υποκατηγορίες αυτή τη στιγμή. Το μήνυμα λοιπόν το οποίο θέλω να δώσουμε στο λέτρα στο πιθανότατο είναι το μέλλον γιατί βελτιώνει την κλινικότητα. Μας δίνει όμως τη δυνατότητα να διορθώσουμε πολλές φορές τις αλλοιώσεις τις οποίες έχουν στη μεριά της ομοκλίνης. Σίγουρα βελτιώνει το notching, βέβαια ακόμα το notching είναι μηδενικό σε αυτές που έχουμε και στα δύο lateralization, αλλά είναι ακόμα 1,5 χρόνο, είναι πολύ λίγο το χρονικό διάστημα. Και βέβαια πιθανότατα έχουμε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ των ιών. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τελειώνοντας ότι όλα όσα έχετε ακούσει σήμερα το απόγευμα σχετικά με το rotator cuff και σχετικά με τις ολικές αρθροπλαστικές θα μπορείτε μέσα στο επόμενο εξάμεινο μετά από μεγάλη δουλειά η οποία έχει γίνει και συμμετέχει που θα ενεργούσε και την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου σε ένα πολύ μεγάλο βιβλίο και πολύ μεγάλη προσπάθεια που πιστεύω ότι θα βρίσκεται στην effort αυτή την άνοιξη και θα είναι στη διαθεσιμότητά σας για να μπορείτε να δείτε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα. Σας ευχαριστώ.